Έτσι ώστε
όλην τη διακονία, να είναι μια διακονία πίστεως και αγάπης. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους, αλλά αγαπούσε πρώτα τον Θεό και ομιλούσε πάντοτε με γνώρισμά του την αγάπη και την αλήθεια. Αυτό που λέει όμως ο Παύλος ίσχυε και τον μακαριστό Μητροπολίτη, ότι αγαπούσε την αληθεία και αλήθευε την αγάπη. Δεν υπολόγισε τίποτε, παρά μόνο υπολόγισε το θέλημα του Θεού και με αυτό το κριτήριο και με αυτή την πηξίδα που πορευόταν μέσα στο βίο του και στη διαγωνία του. Μιλούσε την αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση, αλλά όταν έλεγε την αλήθεια, την έλεγε με αγάπη, ποτέ για όλους εκείνους που ήλεξε, που έδωσε τον τρόπο για να τους πει ότι δεν είναι σωστή στον δρόμο τους, που υπέδειξε τα λάθη τους, για σ' αυτούς είχε πάντοτε την αγάπη. Και όταν ομιλούσε την αλήθεια και την αγάπη, και όταν αγαπούσε, αγαπούσε την αλήθεια. Αυτόν τον επίσκοπο εμείς σήμερα τον ξεπροφοδούμε και αν είναι του Θεού, τα άγραφα των Αγγέλων, όπως είπα, είναι εκείνοι που λυπιοδεύονται στα ουράνια σκηνώματα. Το έχουν ετοιμάσει τόπο, τόπο που συνήθισε εκείνος με τα έργα και τα καλά, με τη φιλανθρωπία του, με την αγάπη του, με την πίστη του, με την παρησία του, με την υπομονή του, με όλα τα χαρίσματα τα οποία καλλιέργησε ιδιαίτερα. Άφησε σε μας ένα πρότυπο, ένα πρότυπο ιερέως, ένα πρότυπο επισκόπου. Έτσι, όταν κανείς βρισκόταν κοντά του, ένιωθε τόσο απλά, ως αν να ήταν ο ίδιος ο πατέρας για τον καθένα, χωρίς διακρίσεις. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από πολλά χρόνια πριν στα συνέδρια τα οποία γινόταν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στα διαδικτικά. Δεν θα ξεχάσω τον τρόπο με τον οποίο μας φρόντισε και μας υποδεχόταν εκεί στην Μονή του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου. Όσες φορές βρισκόμασταν εκεί, εκείνος πρώτος πριν από μέρες να ετοιμάσει τα πάντα, με κάθε τρόπο να φροντίσει για τον καθένα που ερχόμασταν από τις διάφορες Μητροπόλεις. Και μετά, σιωπηλός, πάνω στο καθήκον του, όλες τις ώρες να εργάζεται. Εμείς ευχαριστούμε, τον ευχαριστούμε γιατί μας άφησε το πρότυπο αυτό, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαραίτητο για μας. Να πω κάτι που ιδιαίτερα σκεφτόμουν από την ώρα που άκουσα την αναγγελία της κοιμήσεώς του. Ευρισκόμεθα σε κατάσταση πολέμου. Πάντοτε μεν οι χριστιανοί βρισκόμαστε σε κάποια κατάσταση αυτή, αλλά ιδιαίτερα στους καιρούς μας. Μένουμε ανοιχτά το ένα μετά από το άλλο στην πατρίδα μας αυτόν τον καιρό. Και νιώθαμε ότι και νιώθουμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή τη μάχη την πνευματική, υπάρχουν κάποιοι εξαίρετοι αξιωματικοί οι οποίοι οδηγούν, καθοδηγούν, δίνουν το παράδειγμα. Όταν τον ακούγαμε, τον διαβάσαμε ένα ανακοινωθέντα του, κάθε φορά παίρναμε κουράγιο και θάρρος σε αυτή τη μάχη και σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο αντιμετωπίζουμε. Μάχη για τα θέματα της παιδείας, μάχη για τα θέματα της οικογενείας, μάχη για τα θέματα της πατρίδος μας, της Μακεδονίας μας. Το τελευταίο κείμενό του, όταν το διάβασα, αναθάρισα και είπα, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν τέλειωσε τα πάντα. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα άξιοι, οι οποίοι μάθονται. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκα την κίνηση, είπα, ένας γενναίος αξιωματικός του Χριστού και της Εκκλησίας μας έπεσε. Εμείς όμως δεν κάνουμε το θάρρος
Είναι πρώτη όμως μας καταδηγεί και τώρα ακόμη με όσα έπαιξε και με όσα είναι. Τον προπέμπει να τον ξεπροβοδούμε στο ταξίδι εκείνο το αιώνιο, να αναπάμε από τους πολλούς κόμους και εμείς να ακολουθούμε τη γραμμή του, τα μηνύματά του, την αγάπη του, την ταπείνωσή του.